Έτσι, αυτό να καλημερίσουμε τον Πρίτανη του ΕΚΠΑ, τον κύριο Δημόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Δημόπουλε. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα. 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 Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, με αυξανόμενο αριθμό ασθενών οι οποίοι χρήζουν νοσηλείας μονάδες εντατικής θεραπείας, με υπεράνθρωπες προσπάθειες του ΕΚΑΒ να προσπαθήσει να διευθετήσει αυτούς τους ασθενείς. Αυτό το βλέπετε από τώρα, από τις πρώτες ώρες, κύριε Πρίτανη, γιατί το λέτε? Είναι συνεχές πρόβλημα. Εμείς εφημερεύουμε σήμερα στο νοσοκομείο, θα αρχίσει η εφημερία από το μεσημέρι και μετά και νομίζω ότι έχουμε ελάχιστα κρεβάτια. Θα ζήσετε μια παρόμοια εικόνα, λέτε. Υπάρχει κάθε μέρα αυτό το πρόβλημα με την πολύ μεγάλη πίεση και την εξάντληση, θα λέγαμε, του προσωπικού. Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια να προχωρήσουν οι διορισμοί, να επιτακυνθούν οι διορισμοί ειδικευμένων ιατρών. Υπάρχει πάντα μια μικρή λίστα αναμονής και μια γραφειοκρατία που πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να επιληθεί, διότι ξέρετε, οι ειδικευόμενοι ιατροί είναι αυτοί που στηρίζουν, μάχη, λέτε, κατευθείαν, στηρίζουν την 24ωρη λειτουργία των νοσοκομείων, των εξωτερικών ιατρίων, των κλινών COVID, των μονάδων εντατικής θεραπείας. Θα είναι μια δύσκολη μέρα, αυτό κρατάμε. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θωμαίδη, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Ολόκληρος χρόνος όμως, και αυτό αφορά στην κυβέρνηση εννοείται, που το Υπουργείο Παιδείας δεν μπόρεσε να συνοηθεί με το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε αυτός ο πληθυσμός των επιστημόνων, των κυρίων και των κυρίων, να έχει ήδη μπει στα νοσοκομεία. Τι συζητάμε τώρα, ένα χρόνο τώρα γυροφέρνουμε την ιστορία. Να μας το πει όμως, πού κόλλησε αυτό, αν κόλλησε, και τι συμβαίνει. Οι διορισμοί γίνονται, έχουν επιταχυνθεί. Απλά, πάντα, όταν αδειάζει μία θέση από έναν ειδικευόμενο, μέχρι να έρθει ο επόμενος, μεσολαβούν 2-3 μήνες. Υπάρχει μια διαδικασία. Αυτή η προσπάθεια που πρέπει να γίνει έστω και σήμερα είναι να συντμηθεί. Μάλιστα. Έχει διαφορά εάν σε μία εβδομάδα σε ένα νοσοκομείο προσθεθούν 5, 10 ή 15 ειδικευόμενοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θωμαίδη, γιατί είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τα στοιχεία του οικού φορτίου στα λίμματα που μελετάτε, κύριε καθηγητά, και είδαμε μία πραγματική έκρηξη εδώ. Διατηρείται αυτή η εικόνα στις τελευταίες σας μετρήσεις? Ναι, καταρχήν τα δείγματα που αναλύθηκαν στην περιφέρεια έχουν γίνει από το δίκτυο επιδημιολογίας λιμάτων του ΕΟΔΗ σε άλλα εργαστήρια. Εμείς παρακολουθούμε μόνο την Αττική. Πράγματι, τα εργαστήρια αυτά, ειδικά στην Κρήτη, έδειξαν αναλύσεις οι οποίες σοκάρουν, θα έλεγα, μεγάλη αύξηση, που σημαίνει ότι η διασπορά στις περιοχές αυτές είναι πλέον πολύ μεγάλη, ενδεχομένως και εκτός ελέγχου. Πότε είχατε εκτός ελέγχου, πότε είχατε ξαναδεί παρόμοια εικόνα? Φυσικά, όταν βλέπουμε μια αύξηση αυτού του μεγέθους, σημαίνει ότι έχει ξεφύγει η διασπορά. Για τι μέγεθος μιλάμε, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, τι αύξηση? Σε κάποιες πόλεις ήταν και 1000%. Κυρίως στην Κρήτη. Εκεί ήταν, νομίζω, τα μεγαλύτερα ποσοστά που μας δείξατε. Τώρα, αυτή η εκτός ελέγχου κατάσταση έχει ξαναπαρατηρηθεί στη διάρκεια της πανδημίας ή είναι η πρώτη φορά? Θα σας θυμίσω την αύξηση 210% στην Αθήνα αρχές Φεβρουαρίου, η αντίστοιχη αύξηση στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο πριν το δεύτερο κύμα, πολύ πιο πάνω, περίπου στο 500%. Ήταν χειρότερη τότε η εικόνα ή όχι? Συγκριτικά, ποια είναι η χειρότερη εικόνα? Κοιτάξτε, η πανδημία, τουλάχιστον όσον αφορά την ανάλυση των λιμάτων, δείχνει το εξής. Φαίνεται να υπάρχει μία φάση η οποία αυξάνεται σιγά σιγά η διασπορά και ξαφνικά γίνεται μια έκρηξη. Κάνε δηλαδή έκρηξη. Φαίνεται το υγικό φορτίο να εκτινάσεται στα λίμματα. Τώρα, κύριε Θωμαίδη. Εκεί είμαστε στην περιφέρεια, σε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια. Στην Αθήνα είμαστε, στην Αττική είμαστε σε ένα σταθερό υψηλό υγικό φορτίο εδώ και πάνω από 40 μέρες. Το οποίο δεν δείχνει να κάμπτεται, δεν πέφτει αυτό. Καμία ύφεση. Είμαστε σταθερά, δηλαδή από μέρα σε μέρα, και χθεσινές αναλύσεις έδειξαν πάλι υψηλό υγικό φορτίο χωρίς καμία φάση. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουμε, κύριε Θωμαίδη, να βλέπουμε τόσο υψηλό αριθμό κρουσμάτων όσο βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες? Αυτό σημαίνει ότι, αφόσον βέβαια τα τεστ, ο αριθμός των τεστ είναι σε ένα μεγάλο αριθμό, διότι αυτό είναι προϋπόθεση. Σημαίνει ότι θα βλέπουμε συνέχεια πίεση. Φυσικά. Θα πρέπει να περιμένουμε πίεση, περαιτέρω πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει. Άρα, κύριε Αυτό Δημόπουλε, για πόσο διάστημα μιλάτε, κύριε καθηγητά, περαιτέρω πίεση? Δηλαδή, πότε μπορούμε με αυτούς τους αριθμούς να δούμε να κάμπτεται η πανδημία και οι αριθμοί?
Η μεθοδολογία αυτή έχει ουσιαστικά μία προβλεπτική ικανότητα για μία εβδομάδα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε θα μεταφραστεί στις επόμενες 4 έως 7 μέρες. Mm-hmm. Άρα μιλάμε ότι και την επόμενη εβδομάδα, αν συνεχίσουν ο αριθμός του τεστ να είναι τόσο, θα έχουμε υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Επομένως την άλλη εβδομάδα θα ξανακάνετε ανάλυση εσείς. Κάνουμε ανάλυση κάθε μέρα εμείς στην Αττική. Άρα είναι αυτό που λέει ο Άρης, κύριε Δημόπουλε, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημάδια αποκλιμάκωσης, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Άρα, αφού έχουμε κάθε μέρα στην Αττική πάνω από 200 εισαγωγές στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Άρα τι συζητάμε για άνοιγμα, κύριε Δημόπουλε, ή για προσεκτικό άνοιγμα και ούτω καθεξής? Ναι, δείτε, προφανώς και τα μέτρα τα οποία έχουμε σήμερα δεν φαίνεται να αποδίδουν ιδιαίτερα. Πάντα υπάρχει άποψη ότι αν δεν είχαμε αυτά τα μέτρα θα είχαμε περισσότερο αριθμό, αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται. Επομένως, δεν εφαρμόστηκαν καθ' ολοκληρίαν, κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε. Υπάρχει μια αποτυχία όταν 40 μέρες είμαστε σε μια κατάσταση και δεν αποδίδει αυτή η κατάσταση, υπάρχει αποτυχία. Πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα. Αποτυχία, διότι δεν είχαμε σοβαρή εφαρμογή. Πώς θα γινόταν? Πάντως, από τα στοιχεία της αστυνομίας, το 98% των πολιτών που κυκλοφορεί είναι νόμιμο. Ναι, προφανώς επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Αυτόν που κυκλοφορεί έξω, το τι γίνεται μέσα δεν ξέρουμε. Επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Ναι. Τι λέτε, κύριε Δημόπουλο? Ναι, αυτό που πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση είναι είτε υπάρχει μια χαλάρωση των μέτρων η οποία θα αποφασιστεί σήμερα και θα ξέρουμε σε τι βαθμό θα είναι. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε σε ανοιχτούς χώρους, να ερίζουμε τα δωμάτια τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, να κρατάμε όσο γίνεται τις αποστάσεις, παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων στο μέτρο του δυνατού. Εσείς είστε σύμφωνος με αυτή την αποκλιμάκωση που επιχειρεί τώρα, που θα επιχειρήσει μάλλον η κυβέρνηση, το δούμε κιόλας σήμερα? Ναι. Νομίζω ότι όποια μέτρα προταθούν θα τα στηρίξουμε, διότι δεν έχει νόημα να εκφράζει κανείς απόψεις προσωπικές ή... Όχι, έχει σημασία όμως, κύριε Δημόπουλε, να μας πείτε αν αυτό το βήμα που πάει να γίνει τώρα έχει αυξημένο ρίσκο και θα μας κοστίσει επιδημιολογικά ακόμη περισσότερο. Αυτό εσείς θα μας το πείτε, όχι η κυβέρνηση. Ναι, εάν αυτή τη στιγμή κανείς φροντίσει να κινείται σε εξωτερικούς χώρους, να αποφεύγει το συγχρονισμό, ενδεχομένως να υπάρχει μία εκτόνωση της κατάστασης σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα. Αυτό που αναφέρουν οι ειδικοί είναι ότι κατά ένα μέρος η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται σε συγχρονισμό σε κλειστούς χώρους, σε σπίτια, με κρύο καιρό, που... συνέβαλε στο να υπάρχει μια μεγάλη διασπορά σε οικογένειες, η οποία μετά να μεταφέρεται σε άλλες οικογένειες. Mm-hmm. Ναι. Τώρα δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, κύριε Πρίτανη, χρονικά τι περιθώριο έχουμε μπροστά μας? Έρχονται τα καλύτερα, όπως λέει η κυβέρνηση? Είναι το τελευταίο κύμα αυτό που ζούμε? Είναι το τελευταίο lockdown αυτό που έχουμε? Τι λέτε? Ναι, δείτε, με τη βελτίωση του καιρού, με την έννοια ότι θα περνάμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έξω ή θα έχουμε ανοιχτά παράθυρα, με την συνεχιζόμενη αύξηση των εμβολιασμών, και είναι πολύ θετικό αυτό που αποφάσισαν σε επίπεδο Ευρώπης με το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Περίπου 30% των εμβολιασμών στηρίζονται σε αυτό το εμβόλιο. Επομένως, όσο επιταχύνεται ο εμβολιασμός, και προχωράμε να καλύψουμε τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ανοίγουν οι ευπαθείς ομάδες τώρα. Νομίζω ότι αυτό θα βελτιώνει την κατάσταση, βεβαίως. Εγώ θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Θωμαίδη το εξής. Χθες φιλοξενήσαμε τον καθηγητή, τον κύριο Σαριγιάννη, ο οποίος μας είπε, βάσει των μοντέλων που μελετά και η δική του ομάδα, ότι αν συνεχίζαμε με τα ίδια μέτρα που εφαρμόζονται τώρα, το ίδιο lockdown, και με κάποιες παρεμβάσεις που ο ίδιος επισημαίνει συχνά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι μόνο, αποκλιμάκωση ουσιαστική θα βλέπαμε στις 18 Μαΐου, είπε. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αν μείνουμε όπως είμαστε. Με το lockdown, όχι αν δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, όπως είμαστε. Μείνουμε κλεισμένοι στην ουσία. Χωρίς να ανοίξει τίποτα. Δηλαδή. Αν δεν αλλάξουμε τίποτα. Ούτε Πάσχα. Αποκλιμάκωση 18 Μαΐου, λέει τότε σε αυτήν την περίπτωση. Τι λέτε, κύριε Θωμαίδη? Εγώ δεν έχω κάποια μοντέλα στη διάθεσή μου για να μπορώ να συζητήσω επί δεδομένων άλλων επιστημόνων. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι η ανάλυση του υγικού φορτίου και μία προβολή ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ.
Mm-hmm. Για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό μπορούμε να πούμε. Από αλλά την εμπειρία επίσης... σας όμως μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε από τα στοιχεία που έχετε τώρα που φαίνεται ότι δεν είναι ενθαρρυντικά και για την Αττική αλλά και για άλλες περιοχές, κυρίως για την Κρήτη που φαίνεται ότι εκεί πραγματικά το πράγμα έχει δυσκολέψει πολύ. Για πόσο καιρό ακόμη με βάση αυτά τα στοιχεία θα βλέπουμε κρούσματα κοντά στις 3.000 καθημερινά? Αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Η ουσιαστική μετάδοση, όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, συμβαίνει, όπως γνωρίζετε, και αερογενός, άρα από το συγχρονισμό και τη συχνή επαφή. Αν αυτό δεν αποφευθεί, θα συνεχίζει η διασπορά σε έναν πληθυσμό ο οποίος δεν έχει ανοσία. Έχουμε αυτό δει τουλάχιστον την κορυφή, κύριε καθηγητά, ή έχουμε έτσι ακόμα φαίνεται, δρόμο? Έτσι φαίνεται. Αυτή τη στιγμή στην Αττική να είμαστε σε μια επιπεδοποίηση, είμαστε σταθερά. Μάλιστα. Όσον αφορά την Αττική μιλάω. Βεβαίως. Επομένως, κάποια στιγμή θα πρέπει να περιμένουμε την αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Κύριε Θωμαίδη.